καλησπέρα σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Ξεκινάμε με NBA. Hawks και Bucks έδωσαν μεγάλη μάχη στην Ατλάντα με τα γεράκια να παίρνουν τελικά τη νίκη με 121-114, υποχρεώνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του στην έκτη του ήττα στα τελευταία 8 παιχνίδια. Ο Greek Freak τελείωσε το match με 27 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Στο ποδόσφαιρο ξεκινάει αύριο η προημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδας. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης. Το ντέρμπι των δικεφάλων θα διευθύνει τελικά ο Ούγγρος διαιτητής Ίστβαν Βαντ, καθώς ο Σουηδός Ανδρέας Έγκμπεργκ, που είχε αρχικά διοριστεί, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Στο διεθνές ποδόσφαιρο τώρα, κορυφαίος ποδοσφαιριστής για δεύτερη διαδοχική χρονιά αναδείχθηκε στα βραβεία της FIFA ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αφήνοντας πίσω τους Λιονέλ Μέση και Μοχάμετ Σαλάχ. Ειδικό βραβείο δόθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο για το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε εθνικό επίπεδο. Προπονητής της χρονιάς βγήκε ο Τόμας Τούχελ, ενώ κορυφαίο γκολ η απίθανη ραμπόνα του Έρικ Λαμέλα. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους!